κρίθηκε λεπτομέρεια. Στο τέλο θεωρώ ότι η Καστοριά, δηλαδή στο τέλο η ομάδα που κυνηγάει δεν έχει το πλεονέκτημα. Στο τέλο η Καστοριά έχει προηγηθεί και με 4-5 λεπτά. Όχι, 3 λεπτά πριν από την λήξη του γράφου. Ναι. Εντάξει, εκεί δείξαμε λίγο μια καλή αντίδραση. Γυρίσαμε λίγο το παιχνίδι. Θεωρώ ότι τελικά πέρα από το τελικό σκορ. Θεωρώ ότι το παιχνίδι δεν διεκδικεί δάφνη ποιότητα. Ήταν πολύ νευρικό το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ήταν πολύ νευρικό. Και από ό,τι είδα δηλαδή και τα στατιστικά, χάσαμε και δύο ομάδες πολλές βολές. Είχαμε χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα. Είμαστε δύο ομάδες που γενικά έχουμε καλύτερο ποσοστό εκεί. Και η Καστοριά που έχει το καλύτερο ποσοστό στα δίποντα στην κατηγορία, έχει 57% μέχρι το σημερινό παιχνίδι, σήμερα έφτασε στο 45%. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι χωρίς ρυθμό. Εμάς δεν μας πολύ βολεύει αυτό το τέτοιου είδους παιχνίδια. Θεωρώ όμως ότι και η άλλη ομάδα παίζει έτσι. Δηλαδή είναι ομάδες που μέσα από τη λειτουργία των plays που έχουν ψάχνουν να βρουν μέσα από την ποιότητα και τις extra passes κάποια εύκολα καλάθια. Εντάξει, αυτό σίγουρα παίζει ρόλο. Πιστεύω και ο coach και εγώ ασχολούμαστε πάρα πολύ με το. Να το πούμε έτσι, με την κατασκοπία του αντιπάλου και προσπαθούμε να καταστρέψουμε λίγο το ρυθμό της άλλης ομάδας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέτε έχετε δίκιο, ήταν νευρικό παιχνίδι. Στο τέλος, δεν καταφέραμε να σημειώσουμε καλάθι. Θεωρώ ότι στην τελευταία φάση ξεκάθαρα φαίνεται από τη μεριά μας. Δεν ξέρω αν θα μπαίναν οι βολές, αλλά έχει γίνει παράβαση η οποία δεν δόθηκε, η οποία μπορεί να οδηγούσε το παιχνίδι στην παράταση. Αλλά ούτως ή άλλως, σας ξαναλέω. Ότι σε ένα νευρικό παιχνίδι στις λεπτομέρειες ήταν καλύτερη Καστοριά και μας κέρδισε στο τέλος δίκαια. Απλώς εμείς δείξαμε λίγο χαρακτήρα και ίσως τελικά να κλέβουμε το παιχνίδι στο τέλος, ενώ είχε ένα μικρό προβάδισμα η άλλη ομάδα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, πρέπει να προχωρήσουμε. Εγώ από τη μεριά μου θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον coach, γιατί παίζει πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ και δεν το λέω τυπικά. Μου αρέσει το μπάσκετ που παίζεται. Έχει μια ταυτότητα. Και εύχομαι να συνεχίσετε με τον ίδιο ρυθμό και να βλέπω ότι ο κόσμος αγαπάει την ομάδα, δηλαδή μαζεύεται στο γήπεδο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω να έχουμε και δύο την καλύτερη δυνατή συνέχεια. Και βέβαια επιβράβευσε την προσπάθειά σας ο κόσμος της Καστοριάς με το χειροκρότημά του κότς στο τέλος. Βεβαίω, απλώς εγώ λόγω του εκνευρισμού μου στο τέλος ζητώ και συγγνώμη, αλλά δεν το είδα, το πιστεύω αυτό που λέτε. Ήμουν πολύ εκνευρισμένος, ξέφυγα. Εντάξει, θεωρώ γιατί τέλος πάντων δεν είναι τη στιγμή σε αυτά. Αλλά δυστυχώς δεν το παρατήρησα. Σίγουρα ο κόσμος είναι καλός και γενικά και στην πόλη που περπατήσαμε και οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλόξενοι και φιλικότατοι. Και αυτό είναι κάτι που λείπει και το χρειαζόμαστε γενικά πέρα από τον μπάσκετ και στη ζωή μας. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια. Νομίζω ότι σήμερα παίξαμε δύο ομάδες που. Όπως πολύ σωστά είπε, έχουν αντιμετωπίσει το παιχνίδι με το ίδιο σκεπτικό. Θεωρώ ότι δεν παίξαμε καλό μπάσκετ γιατί και δύο είχαμε διαβάσει πάρα πολύ καλά τα προτερήματα της κάθε ομάδας. Η μεριά μου έδωσε πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά γιατί σε ένα παιχνίδι που δεν βρήκαμε ρυθμό στο σημείο που έπρεπε, 3-4 λεπτά πριν τέλος του αγώνα πήραμε μια διαφορά 8 πόντων. Αλλά σε ένα παιχνίδι που θέλαμε πάρα πολύ να κερδίσουμε, δυστυχώς δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε το θέλω εκείνη τη στιγμή. Κάναμε κάποια βία στα λάθη, χάσαμε κάποια ελεύθερα σουτ, κάποια λέει από κάτω, που ενδεχομένως να μην πήγαινε το παιχνίδι στο πόντο. Αυτό που καταλαβαίνω είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Γιατί γνωρίζαμε το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του ψυχικού θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς ερχόμαστε από δύο άτυχα αποτελέσματα και μετά από πολύ κούραση γιατί είχαμε δύο παιχνίδια εκτός έδρας στην Αθήνα, τα οποία κυρίως το δεύτερο παιχνίδι μας κόστησε πάρα πολύ και κεφαλικά και σωματικά. Και ήταν μια εβδομάδα πολύ δύσκολη για να διαχειριστούμε την κόπωσή μας και την εγκεφαλική και τη σωματική. Δόξα τω Θεώ, πήραμε ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, πολύ σημαντικό για μας για τη συνέχεια. Μας κάνει ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο μας. Και μας γεμίζει αισιοδοξία για τη συνέχεια. Ότι η ομάδα μας δεν ήταν σε καλή μέρα coach αυτό και να κερδίσει παράλληλα, σημαίνει κάτι. Ναι, ξαναλέω, πολλά μπράβο στα παιδιά. Έπρεπε να διαχειριστούμε την εβδομάδα αυτή πάρα πολλούς παράγοντες. Όπως προείπα, την κόπωση, το θέλω του και το πρέπει παιχνιδιού. Και νομίζω το πρέπει ήταν αυτό το οποίο μας έβγαλε μαζί με την πολύ καλή άμυνα και της αντίπαλης ομάδας.
τον αριθμό μας από το πλάνο μας. Τα ποσοστά από μόνο τους μιλάνε. Ότι δεν κινηθήκαμε πολύ χαμηλά. Αλλά ξαναλέω, κρατώ την αντίδραση στο σημείο που έπρεπε στο παιχνίδι να βάλουμε το κάτι παραπάνω. Με άξονα την άμυνά μας, ήμασταν συνεπείς και γι' αυτό αξίζουν πάρα πολλά βράδυ στην δουλειά. Coach, σήμερα τελειώνει ο πρώτος γύρος. Αν θέλουμε να κάνουμε έναν απολογισμό, πόσο ικανοποιημένοι είμαστε από την εξόδου του πρώτου γύρου? Το πρόσημο για μας είναι θετικότατο. Είμαστε πορτάρι της κατηγορία. Κρατάμε την πολύ καλή μας, το πολύ καλό μπάσκετ που παίζουμε. Είμαι ικανοποιημένος από το μπάσκετ. Είμαστε ικανοποιημένος από τη δουλειά των παιδιών, από την πρώτη μέρα που έχουν έρθει εδώ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, αρχίζει γνωμένος από την Δευτέρα, να δούμε τα λάθη που έχουμε κάνει, όχι μόνο στο παιχνίδι που κάνουμε, αλλά και στον πρώτο γύρο. Ώστε δεύτερο γύρο να παίξουμε πιο ωραίο μπάσκετ, πιο θεαματικό μπάσκετ, αυτό που αρέσει και στον κόσμο, τον οποίο ευχαριστούμε για μια φορά που ήρθε στο γήπεδο και μας συμπαραστάθηκε. Θα είναι πιο εύκολα, πιστεύετε, τα πράγματα στο δεύτερο γύρο, γιατί λίγο πολύ γνωρίζουμε τους αντίπαλους, τους έχουμε αντιμετωπίσει στον πρώτο? Όχι, το βαθμό δυσκολία του προχρήματο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το αποτέλεσμα εξαρτάται και από σένα, αλλά όχι μόνο από σένα. Είναι πολύ ποιοτικές ομάδες, όπως είδατε και σήμερα. Τα ρόλα από την ομάδα να παρτίζονται από ποιοτικότητα τους παίχτες, που ικανούς και έμπειρους προπονητές. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι οποιαδήποτε χαλάρωση υπάρχει, η αντίπαλη ομάδα μεταλλεύεται. Το αποτέλεσμα σήμερα είναι μόνο 8 πόντοι, 3 λεπτά πριν τελειώσει, πήγε το παιχνίδι στο καλάθι. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, να είμαστε συνεπείς σε αυτό που κάνουμε και θεωρώ όσο είμαστε μέσα στο γήπεδο όπως πρέπει, το μέλλον είναι καλύτερο για όλους μας. Πολύ.